Έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το σύστημα οδηγείται προς αυτοκατάργηση. Με προβληματίζει έντονα. Και ας περιμένουμε, ας περιμένεις εσύ τουλάχιστον με γνωρίζεις, ότι θα ληφθεί σημαντική πρωτοβουλία εκ μέρους του κόμματός μας προς αυτή την κατεύθυνση. Φοβάμαι ότι ο ασκός του όλου έχει ανοίξει πλέον, ή το ελπίζω, όποιο ρήμα θέλει ο καθένας. Μ' αρέσει ότι ενεργοποιήθηκαν ανενεργοί πολίτες μέχρι τώρα. Ο καθηγητής ο κύριος Μπέης είπε εκπληκτικά πράγματα, φιλοσοφημένος στη ζωή μέσα από τις δυσκολίες της. Ένας άνθρωπος θασαλαγμένος είπε μια κούλπα για το διάστημα που ήμουνα μέσα στο Πασόκ. Ποιος? Ο οποίος ήταν συνεργάτης σε μια περίοδο της πολιτικής δράσης του Ανδρέα Παπανδρέου. Και ο κ. Κασιμάτης το ίδιο ήταν. Και ο κ. Κασιμάτης. Ερωτώ. Όταν λοιπόν δύο τέτοιες προσωπικότητες φεύγουν από το περιθώριο που έχουν αυτοτοποθετηθεί και μπαίνουν μπροστά, πόσο δύσκολο είναι να τους καλέσει κάποιος και να τους πει, ο Πρωθυπουργός εννοώ, πέστε μου κάτι, αυτή τη στιγμή θορυβήστε, επαναστατείτε. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε πράγματα και να ακούσει. Ακούει κούφιους πολλούς ο Γιώργος Παπανδρέου. Δεν ακούει ανθρώπους γεμάτους που έχουν να δώσουν κάτι. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι κάπου έχει χάσει ένα τραπό, κάπου έχει χάσει τον δρόμο. Πολύ φοβάμαι. Αυτή η ειρηνική καθημερινή επαναλαμβανόμενη εκδήλωση δεν ξέρω πού μπορεί να οδηγήσει το μυαλό κάποιων συσχετισμών προβοκατόρων. Δεν ξέρω πού μπορεί να οδηγήσει. Φοβάμαι μήπως κάποιοι θελήσουν να χρησιμοποιήσουν αυτή την αγνή ειρηνική επανάσταση και να δημιουργήσουν θέματα. Φοβάμαι ότι τα έχει χάσει εντελώς η κυβέρνηση. Φοβάμαι ότι η εξωτερική αντιπολίτευση δεν πράττει το σωστό. Φοβάμαι ότι έρχονται πολύ άσχημες ημέρες. Και λέω και επαναλαμβάνω, αυτός ο Ιούνιος θα είναι ο πιο δύσκολος Ιούνιος των τελευταίων δεκαετιών. Και κάποιοι κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν. Κάποιοι έχουν ακόμα την πολυτέλεια των διαφωνιών. Γιατί να πάνε όλοι μέσα και να δούμε αν μπορούμε να σώσουμε το πολιτικό σύστημα, αν μπορούμε να σώσουμε την κοινωνία, αν εντέλει έχουμε περιθώριο να σώσουμε την Ελλάδα. Επειδή λοιπόν όλα αυτά, Γιώργο, είναι ρευστά και επειδή όλα αυτά τυραννούν, ταλανίζουν καθημερινώς στο μυαλό, εγώ σκέφτομαι πολύ σοβαρά να αποσύρω το λαϊκό ορθόδοξο γερμανό από τη Βουλή. Να παραιτηθούμε όλοι για να ξεκινήσει η διαδικασία. Να λειτουργήσουμε δηλαδή ως ένα χαστούκι, σαν ένα λιποδημισμένο σύστημα. Επειδή δεν το είδα αλλού να... είναι η πρώτη φορά που το λέτε αυτό? Πρώτη φορά που το λέω και το λέω όχι με αγανάκτηση. Αντώνη, το σβήνεις αυτό, σε παρακαλώ, και γράφεις αυτό που γράφουμε, γιατί είπε ο κύριος Πρόεδρος, σκεφτόσαστε να αποσύρετε το λαϊκό ορθόδοξο συναγερμό από την Βουλή? Το σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά για να λειτουργήσει η ενέργεια αυτή ως χαστούκι σε ένα λιποδημισμένο σύστημα. Να καταλάβουν ότι το πράγμα δεν πάει άλλο. Ή θα έρθουν να ομονοήσουν, να αναγνωρίσουν τα λάθη τους. Γιατί Πασό και Νέα Δημοκρατία έφεραν τα πράγματα όχι από οικονομικής μόνο κατάθλιψης, αλλά και κοινωνικής, να έρθουν να βάλουν πλάτη να σώσουμε τον τόπο. Ο τόπος χάνεται. Αυτό τι σημαίνει, μπορείτε να μου το πείτε? Λέτε ότι ένα κόμμα, ο πρόεδρος του, και σίγουρα θα το συζητήσει με τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας, 15 βουλευτές είναι τώρα, έτσι, θα τους αποσύρετε? Δηλαδή δεν υφίσταται κόμμα Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός στη Βουλή. Υφίσταται στην κοινωνία, αλλά δεν υφίσταται στη Βουλή. Συνταγματικά αυτό τι σημαίνει? Ίσως ακόμα και πρόκληση εκλογών. Κάτι πρέπει να γίνει όμως. Αυτή η απραξία. Βλέπω ένα πρωθυπουργό που τα έχει χάσει. Τα έχει χάσει. Τα έχει χάσει. Βλέπω μια αξιωματική αντιπολίτευση η οποία φοβάται να μπει μέσα στο παιχνίδι, να σώσει την παρτίδα. Βλέπω την αριστερά η οποία είναι στον κόσμο της και ποντάρει ενδεχομένως στο χάος. Αυτό με φοβίζει, Γιώργο Παπαδάκη. Πήγα προχθές σε ένα συμβούλιο πολιτικών αρχηγών. Ο ένας ήταν εφέμου, ο άλλος βρεχαία, ο άλλος μεσαία. Δεν μπορούσε να πέρασει καμία συνεννόηση. Καμία συνεννόηση. Μα πώς βγήκανε κάποιοι και λένε τώρα ότι υπάρχουν περιθώρια συνεννόησης και αυτό βγήκε? Εσείς βγήκατε και δεν βγήκατε. Δεν υπάρχει συνεννόηση, Γιώργο. Δεν φτάνει συνεννόηση. Ακούω λέξεις που θα έλεγα είναι πυροβολικές. Δεν έχουν καμία σημασία. Είναι ανόητες λέξεις. Τι σημαίνει συνένεση και συνεννόηση? Συνευθύνη. Μέσα να μπούμε. Αυτό να πούμε συνένεση τώρα για τρία άθρα και την άλλη εβδομάδα να χρειάζομαι να σκοτωνόμαστε. Συνευθύνη, μπες μέσα και τράβα κουπί. Μπες μέσα και τράβα κουπί. Αυτό το οποίο γίνεται διαλύει την Ελλάδα. Υπάρχει και κάτι... αυτό που είπες πριν. Δεν είναι 5 τα δισεκατομμύρια, είναι 12, εάν έχει καμία σημασία. Ερωτώ όμως. Ερωτώ όμως.
δεν τα παίρναμε. Τι θα γινότανε? Δεν τα παίρναμε, ρε παιδί μου. Κουράστηκα κι εγώ να μου κάνει τον καμπόι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κουράστηκα να μου προσβάλλει το ΔΝΤ. Κουράστηκα. Δεν τα παίρνουμε. Τι θα γίνει? Εγώ θέλω συγκεκριμένα πράγματα. Τι θα γίνει 15 Ιουλίου όταν βγαίνει ανερυθρίαστα και λέει ο Υπουργός Οικονομικών, ο Υπουργός της Αυροφυλακίου δηλαδή, όπως λέγεται στη Μεγάλη Βρετανία, ότι δεν υπάρχει μία στα ταμεία. Τι θα γίνει επιτέλους? Έχουμε ξεφτυλιστεί πρώτα η πολιτική και εν συνεχεία ξεφτυλίζουμε και ένα ολόκληρο λαό. Μα για την πέμπτη δόση, για την έκτη θα έχουμε πάλι τα ίδια, για την έβδομη θα έχουμε πάλι τα ίδια. Ποιο είναι, Γιώργο μου, πού την πάνε τη δουλειά? Την πάνε, όταν ακούσετε, εκεί που έχετε φτάσει θα προσκυνήσετε, θα παραδώσετε τα κλειδιά και από εκεί πέρα θα σας ασφαλίσουμε με το μεσοπρόθεσμο, που σημαίνει η ζωή μας έγινε εξαιρετικά σκληρή. Μιλάμε σκληρή όπως ήταν το 41, το 42, το 43. Περί του ίδιου πράγματος πρόκειται. Τότε είμαστε όμοιροι των Γερμανών δια των τάξ, σήμερα είμαστε όμοιροι των Γερμανών δια του κεφαλαίου. Αυτό λοιπόν σημαίνει μια υπόδουλη ζωή. Άλλη πρόταση. Η άλλη πρόταση είναι επανάσταση εσωτερική και λέμε ότι θα ζήσουμε 1, 2, 3 χρόνια χωρίς τίποτα, μόνο με ξέτο ψωμί, για να μπορέσουμε τον 5ο χρόνο να πάρουμε και τυρί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Διαφορετικά, έρχεται στο αεροπλάνο ο Ροντ Στάιγκερ. Έρχεται ο Ροντ Στάιγκερ και ο Ροντ Στάιγκερ δεν είναι μέλος της Τρόικα. Είναι ο γνωστός ηθοποιός του νεχειροδανιστή. Έρχεται ο νεχειροδανιστής και δεν θα είναι ένα θεσμικό όργανο της Ευρώπης. Θα είναι ιδιώτης και θα σου έρθει ο Τζορτζ Σόρος και σου πάρει το δαχτυλίδι της γυναίκας σου μέσα από το αυτοκίνητο. Και το λέω, αν θέλετε, σημειολογικά αυτό. Αλλά εκεί οδηγείται η Ελλάδα. Η Ελλάδα της μεγάλης ξεφτύλας, όμοιας της οποίας δεν έχει ζήσει ούτε το 1897 με την ΙΤΑ, ούτε με την πτώχευση που είχε προηγηθεί κάποια χρόνια. Κύριε Πρόεδρε, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δυστυχώς, Γιώργο, δυστυχώς πτωχεύσαμε ως πολιτικό σύστημα, δυστυχώς δεν πτωχεύσαμε σαν κοινωνία και αυτό, αν θέλεις, είναι το μόνο αισιόδοξο μήνυμα. Σκέφτομαι λοιπόν πολύ σοβαρά πρωτοβουλίες οι οποίες θα ταρακουνήσουν το πολιτικό σύστημα. Σκέπτομαι να αποσύρω το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό από τη Βουλή, προκαλώντας εκλογές με αυτόν τον τρόπο. Σήμερα νομίζω προκαλώντας ένα χαστούκι σε ένα κοιμισμένο πολιτικό σύστημα όπου κυβέρνηση και εξωματική αντιπολίτευση περί άλλων τυρβάζουν. Δυστυχώς. Σε μια στιγμή κρίσης και όταν ο εχθρός δεν είναι πρώτο πυλών, είναι εντός των πυλών, Γιώργο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Γεια χαρά, ευχαριστώ πολύ.